Καλημερίζω τον κύριο Κλέαρχο Μαρουσάκη. Πώς είστε? Καλή εβδομάδα, κύριε Μαρουσάκη. Καλημέρα σας, καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους. Μια χαρά, ευχαριστώ. Καλά να είμαστε όλοι μας. Να σας πω τώρα, κύριε Μαρουσάκη, εδώ μας κάνει πλάκα ο καιρός, δεν ξέρω τι γίνεται. Φύγαμε από τα χιόνια, φύγαμε από το κρύο. Είπαμε να πάρουμε μια ανάσα. Χαρήκαμε τη λιακάδα των ημερών που πέρασαν, 2-3 μέρες. Και πάνω από το κεφάλι μας είναι σύννεφος και επίσημερα ο ουρανός, τουλάχιστον εδώ στο Ηράκλειο και από τη θέα που έχω από το παραθύρι του 1984. Αλλά αυτό που ακούμε είναι ότι θα πάμε μέχρι την Πέμπτη, με κορύφωση του φαινομένου την Πέμπτη, θα πάμε ή θα πορευτούμε με αφρικανική σκόνη. Τι στην ευχή γίνεται? Ακριβώς όπως πολύ σωστά τονίσατε, πράγματι πηγαίνουμε λοιπόν στο άλλο άκρο σε ό,τι αφορά τις καιρικές συνθήκες. Μέχρι και λίγες ημέρες πριν κυριαρχούσε το κρύο, βοριάς, ακόμη και τα χιόνια σε χαμηλά υψόμετρα. Πλέον το σκηνικό του καιρού έχει αλλάξει αρκετά. Έχουμε νοτιάδες σε αρκετές περιοχές της χώρας μας, οι οποίοι μάλιστα τις επόμενες ημέρες θα ενισχυθούν και σημαντικά. Θα φτάσουμε τα 8 με 9, πιθανόν ακόμη και τα 10 μποφόρ. Και ο νοτιάς βέβαια φέρνει αφρικανική σκόνη, φέρνει ζέστη, φέρνει πολλή υγρασία. Αυτό το νεφοσκεπή ουράνιο θόλο, το μελαγχολικό γενικότερα καιρό, όπου είναι βέβαια συμβατός με την εποχή που διανύουμε, την άνοιξη δηλαδή. Περιμένουμε τέτοια έτσι καιρική συμπεριφορά. Παρ' όλα αυτά όμως έχουμε έτσι μια απότομη αλλαγή σε ό,τι αφορά το σκηνικό του καιρού, μιας και όπως πολύ σωστά τονίσατε, λίγες ημέρες πριν βρισκόμασταν πραγματικά στην κατάψυξη με πολύ χαμηλές θερμοκρασίες και το κρύο βέβαια να κυριαρχεί. Αξίζει να σημειώσουμε ότι σε αυτόν τον τύπο καιρού επηρεάζεται σημαντικά η περιοχή της Κρήτης. Έχουμε δηλαδή έτσι αρκετά ανεβασμένες θερμοκρασιακές τιμές, ιδιαίτερα προς τα βόρεια τμήματα του νησιού. Δεν αποκλείεται προς την Πέμπτη και την Παρασκευή να δούμε τον υδράργυρο να ξεπερνά ακόμη και τους 30 βαθμούς Κελσίου προς την περιοχή του Ηρακλείου και των Χανίων. Τι λέτε καλά. Ακριβώς. Με πολύ δυνατό νοτιά. Ο άνεμος εκεί λειτουργεί σαν καταβάτης. Θα γνωρίζετε εσείς πολύ καλά. Κατέρχεται από τους ορεινούς όγκους που βρίσκονται στο εσωτερικό του νησιού. Θερμαίνεται σημαντικά. Και σε συνδυασμό με την αφρικανική σκόνη θα δημιουργήσει έτσι μια αρκετά βαριά ατμόσφαιρα τις επόμενες ημέρες, ιδιαίτερα προς την περιοχή της Βόρειας Κρήτης. Περιμένουμε αρκετή ζέστη, θερμοκρασίες 28-30-32 βαθμούς Κελσίου, πολύ πιθανόν προς την περιοχή των Χανίων. Συνοδεία βέβαια αυξημένης υγρασίας σε κάποιες περιοχές του νησιού και αφρικανικής βέβαια σκόνης. Φαίνεται ότι όλη η εβδομάδα θα κινήσει σε αυτό έτσι το καιρικό μοτίβο και χρειάζεται έτσι μια προσοχή ιδιαίτερα για τις ευπαθείς ομάδες που αντιμετωπίζουν και αλλεργικά αλλά και αναπνευστικά προβλήματα. Τελικά, τι να γλιτώσεις, σε ευπαθείς ομάδες τελικά γίναμε όλοι μας. Από τη Σκύλα στη Χάριβδη, 30 με 32 βαθμοί Κελσίου, στις τελευταίες μέρες του Μάρτη. Αναρωτιέμαι τι παρακάτω. Αφρικανική σκόνη, θα πρέπει να έμεινε κλειστά τα παντζούρια μας, τα παράθυρά μας. Αλήθεια, τι να διαλέξεις? Το κρύο από τη μία ή αυτό το οποίο θα είναι ως φαινόμενο? Και γιατί τόσο δυνατοί νοτιάδες? Λέτε ότι θα φτάσουν τοπικά και τα 10 μποφόρ. Πάλι στην Πέμπτη Παρασκευή το πάτε? Ακριβώς, θα πάμε κοντά στην Πέμπτη Παρασκευή να φύγει την κορύφωση του φαινομένου. Προς το Σαββατοκύριακο φαίνεται να μετριάζεται λίγο αυτή η καιρική μεταβολή. Θα έχουμε βέβαια και πάλι τους νοτιάδες, δεν θα λείπουν από το καιρικό έτσι σκηνικό. Παρ' όλα αυτά όμως φαίνεται ότι προς το Σαββατοκύριακο θα μας προσεγγίσει περισσότερο ένα βαρομετρικό χαμηλό από την περιοχή της Κεντρικής Ευρώπης και της Κεντρικής Μεσογείου γενικότερα και μάλλον θα έχουμε βροχοπτώσεις σε αρκετές έτσι περιοχές της χώρας μας που θα καθαρίσουν και την ατμόσφαιρα, θα ελαφρύνουν γενικότερα αυτό το βαρύ καιρικό σκηνικό που αναμένουμε τις αμέσως επόμενες μέρες. Παρ' όλα αυτά όμως δεν πάβει να βρισκόμαστε σε μια εποχή όπου στην έναρξή της έχουμε δυστυχώς αρκετά έντονα αυτά τα φαινόμενα της αφρικανικής σκόνης. Το ζήσαμε και πέρυσι. Τα τελευταία χρόνια γίνεται όλο και πιο έντονο αυτό το φαινόμενο εξαιτίας και της ερημοποίησης που παρουσιάζεται στις περιοχές της κεντρικής και βόρειας Αφρικής. Η έλλειψη νερού δημιουργεί έτσι εκτάσεις οι οποίες είναι επιθυμένες στην αφρικανική σκόνη, με αποτέλεσμα όταν περνάνε αυτά τα συστήματα κακοκαιρίας από τη δυτική και κεντρική Ευρώπη και κινούνται κατά μήκος των νερών της Βόρειας Αφρικής, να σηκώνουν και αφρικανική σκόνη και σαφώς βέβαια βρισκόμαστε πρώτοι στην επίδραση αυτής της εξέλιξης. Μάλιστα. Εναλλαγές. Συνεχίσει εναλλαγές. Κύριε Μαρουσάκη, αυτό το ψυχρό από την Ευρώπη Σαββατοκύριακο επηρεάζει και την Κρήτη? Θα αρχίσει να υποχωρεί και εκεί η θερμοκρασία, σαφώς το θέμα του 32 βαθμούς που περιμένουμε την Πέμπτη και την Παρασκευή, να δούμε κατά πόσο θα φτάσουν στο νησί και οι βροχοπτώσεις. Γιατί οι βροχές θα καθαρίσουν και την ατμόσφαιρα, αυτό που ονομάζουμε στη μετεωρολογία υγρή εναπόθεση. Καθαρίζει δηλαδή, είναι ένας μηχανισμός κάθαρσης
της ατμόσφαιρας, να πέσει η αφρικανική σκόνη κάτω στην επιφάνεια και να γίνει έτσι πιο, πιο ελαφρύς, ας πούμε, ο καιρός σε ό,τι αφορά τον ανθρώπινο οργανισμό. Να μην έχουμε έτσι αυτή τη βαριά ατμόσφαιρα. Εγώ καταλαβαίνω ότι δεν είναι ακόμα σίγουρο για το αν θα φτάσει εδώ στην Κρήτη το ψυχρό μέτωπο βάσει των στοιχείων που εσείς από τη δική σας την πλευρά παρατηρείτε. Αυτή ακριβώς, την ώρα. Ακριβώς, αλλά γιατί τουλάχιστον. Είμαστε σε μια εποχή όπου αυτά τα βαρομετρικά χαμηλά τείνουν να κινούνται όλο ένα και πιο βόρεια, μέρα με τη μέρα, εβδομάδα με τη εβδομάδα. Είναι άλλωστε και η εποχή αυτή όπου οι κακοκαιρίες, να το καταλάβει και ο κόσμος, μετατοπίζονται σε πιο βόρεια γεωγραφικά πλάτη της Ευρώπης. Περιμένουμε βέβαια να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα προγνωστικά στοιχεία μέσα στην εβδομάδα, για να έχουμε έτσι μια εικόνα στο αν και η Κρήτη θα βρεθεί στο επίκεντρο των βροχοπτώσεων. Μάλιστα. Πήραμε ωστόσο την πρώτη εικόνα του τι περιμένουμε. Αυτές οι συχνές οι εναλλαγές, φαινόμενο των τελευταίων χρόνων, κύριε Μαρουσάκη, ή γενικότερα της εποχής και είναι σύνηθες φαινόμενο? Είναι κάτι που εμφανίζεται μέσα στην άνοιξη. Βέβαια, μπορούμε να πούμε αυτά τα φαινόμενα της αφρικανικής σκόνης, της έντονης μεταφοράς μάλλον αφρικανικής σκόνης, τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει αρκετά έντονα και έχουν αυξήσει και τη συχνότητα εμφάνισή τους. Είναι αυτό άλλωστε που προβλέπει και η κλιματική αλλαγή, αυτή η αλλαγή έτσι, ας πούμε, των καιρικών συνθήκων με εμφάνιση μεγαλύτερη εμφάνιση ακραίων καιρικών φαινομένων. Να δούμε βέβαια τα επόμενα χρόνια αν παγιωθεί αυτή η κατάσταση. Γιατί όπως καταλαβαίνετε βρισκόμαστε δίπλα στην Αφρική, είμαστε στις ακτές της Βόρειας Αφρικής, επομένως όταν έχουμε αυτά τα συστήματα κακοκαιρίας να περνάνε από τις ακτές της Βόρειας Αφρικής θα σηκώνουν και την αφρικανική σκόνη με ό,τι βέβαια αυτό συνεπάγεται για τον ανθρώπινο οργανισμό. Ξέρετε, στην αρχή της εκπομπής έλεγα το εξής, ακούγα τους ανθρώπους από την Βόρεια και τους φίλους και τους γνωστούς αλλά και τα όσα μετέδιδαν με διεθνή δισογραφικά πρακτορία πριν από λίγες ημέρες να λένε είναι πορτοκαλής ο ουρανός στη Βόρεια Ευρώπη και το θυμήθηκα και είπα κοιτάξτε την προηγούμενη εβδομάδα με την αφρικανική σκόνη πορτοκαλής ο ουρανός στη Βόρεια Ευρώπη, τώρα αυτή την εβδομάδα στη δική μας την περιοχή. Ακριβώς, είναι και το εντυπωσιακό ότι η αφρικανική σκόνη μεταφέρεται σε πολύ μεγάλα γεωγραφικά πλάτη, φτάνει μέχρι και τη Βόρεια Ευρώπη όπως πολύ σωστά τονίσατε. Έχουμε δει ακόμη περιπτώσεις να εμφανίζεται χιονόπτωση και να αλλάζει το χρώμα του χιονιού προς το καφέ εξαιτίας της αφρικανικής σκόνης. Και λιώνει και πιο εύκολα νομίζω έτσι. Και λιώνει και πιο εύκολα νομίζω έτσι. Ακριβώς. Και σαφώς λιώνει πιο εύκολα γιατί η σκόνη διαλύει, έτσι, δεν διατηρεί τη συνοχή του χιονιού. Και πιο ανεβασμένες βέβαια θερμοκρασίες, αυτές οι θερμές αέριες μάζες δημιουργούν ας πούμε και άνοδο της θερμοκρασίας στην κατώτερη ατμόσφαιρα. Μάλιστα. Τώρα δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο, κάτι διαφορετικό. Οπότε περιμένουμε αυτή την εβδομάδα όλα αυτά τουλάχιστον να είμαστε ενήμεροι για τα οποία μας μιλήσατε κύριε Μαρουσάκη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη βοήθεια για άλλη μια φορά. Να είστε καλά, καλημέρα. Καλημέρα και καλή εβδομάδα και σε εσάς.